Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κούλαλη, και σε όλους τους ακροατές. Και η κυρία Λαμπρινή Θωμά είναι μαζί μας. Και λοιπόν, η κυρία Λαμπρινή Θωμά. Καλημέρα σας. Η κυρία Θωμά, λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τα θέματα, για θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, όσο και για θέματα όπως η Λάρκο, που έχουμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση. Και όπως, σε εξέλιξη. Ακριβώς, και όπως και η κινητοποίηση που, στην οποία θα συμμετάσχετε και εσείς μετά ακριβώς το κλείσιμο της συνομιλίας μας. Σε λίγο, στις 12 ξεκινάνε. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό? Καταρχήν να πω για αυτό που είπατε, για το θετικό σχόλιο που κάνατε για το ΚΚΕ, ότι είναι η οπτική του γωνία, είναι που το τροφοδοτεί με αυτή την πρωτοτυπή, αν θέλετε, στη σκέψη και στις επεξεργασίες. Η οπτική γωνία, η οποία βεβαίως είναι η ταξική γωνία θέασης των γεγονότων και των εξελίξεων. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ταξικά τα βλέπουν τα ζητήματα, όσο και αν θέλουν αυτό να το κρύβουν. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα που είπατε, ορισμένα από αυτά είναι εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, όπως είναι το ζήτημα της Λάρκο και το ζήτημα της καύσης των απορριμμάτων στο εργοστάσιο Τιτάν στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν μέσα στον αστικό ιστό, mm-hmm. και το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα από την εσωτερική πολιτική. Πολύ ωραία. Αν συμφωνείτε πολύ και εσείς. Ωραία, πάμε. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που γίνεται με τη Λάρκο, κυρία Θωμά και κύριε Κούλαλη, συνιστά ένα έγκλημα ενάντια στο λαό της χώρας, ενάντια στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, και δεν φοβόμαστε τις λέξεις. Τέτοιο είναι πραγματικά. Είναι οι τελευταίες πράξεις ενός, να το πω, ξεπουλήματος, μιας απαξίωσης ενός εργοστασίου εμβληματικότατου, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρώπη, μοναδικού, από τα λίγα στον κόσμο που ασχολούνται με το παράγουν νικέλιο, που είναι ένας βασικός συντελεστής για την παραγωγή άριστης ποιότητας ανοξείδου του χάλιβα, εν πάση περιπτώσει ένα εργοστάσιο κρισιμότατο για τη μεταλλουργία, mm-hmm. κύριε Κούλαλη, ένα εργοστάσιο το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες, κάτω από μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, για την οποία εμείς παλεύουμε, νομίζουμε ότι θα ήταν ένα από τα στρατηγικά ζητήματα πάνω στα οποία θα πατούσε αυτή η νέα η οικονομική πραγματικότητα, η σοσιαλιστική πραγματικότητα της χώρας μας. Δυστυχώς, mm-hmm. δυστυχώς οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, η κάθε μια έπαιρνε το νήμα από εκεί που το άφηνε η άλλη, προχώρησαν σε αυτό το έγκλημα, απαξίωσαν το εργοστάσιο, αξιοποίησαν τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφτασαν ακόμα και η ΔΕΗ, μια κρατική επιχείρηση, να μεταχειρίζεται, να πουλάει πανάκριβα το ρεύμα στη Λάρκο. Εν πάση περιπτώσει, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να την απαξιώσουν, για να την χρεοκοπήσουν και μετά να έρθουν να δείξουν τα έργα τους και να πούνε ότι δεν γίνεται τίποτε άλλο, την παραδίνουμε στους ιδιώτες. Σκοπεύουν να την παραδώσουν και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτή η κινητοποίηση σήμερα έχει αυτό το χαρακτήρα, κύριε Κούλαλη, να προστατέψει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι οποίοι λιδωρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα χρόνια. Οι οποίοι λιδωρούνται, οι οποίοι πετιούνται στην ανεργία. Και μαζί με αυτούς μια ολόκληρη περιοχή θα μαραζώσει, mm-hmm. Κύριε Κούλαλη και κυρία Θωμά. Το έχουμε ξαναδεί και με άλλα εργοστάσια στην γύρω περιοχή και με το εργοστάσιο του Σκαλιστήρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Οι εργαζόμενοι αποφασισμένοι, σήμερα είναι και ο γραμματέας του κόμματος εκεί, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και στελέχη του κόμματος. Νομίζουμε ότι πρέπει να σημάνει γενικό συναγερμό στην περιοχή και όχι μόνο, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε να συντελεστεί αυτό το έγκλημα. Τώρα, για το άλλο ζήτημα της καύσης των απορριμμάτων, mm-hmm. εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θα έλεγε κανείς ότι είναι και παρεμφερές, εδώ έχουμε, ξέρετε, αυτό τεινάζει στον αέρα όλη αυτή την καραμέλα που ακούμε τα τελευταία χρόνια για την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη. Τι σόι άραγε πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή η οποία φτάνει να καίει απορρίμματα ανεξέλεγκτα, συμπιεσμένα SDF, RDF, όπως το Βόλο.
δίνεται ήδη εδώ και μερικά χρόνια, μετατρέποντας πόλεις, μεγάλα αστικά κέντρα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, σε θαλάμους κυριολεκτικά αερίων. Διότι περί αυτού πρόκειται. Το εργοστάσιο του Τιτάν εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ κοντά, για όσους ξέρουν τη Θεσσαλονίκη. Είναι στις παρυφές της πόλης. Ναι, είναι κοντά. Οι άνεμοι θα φέρνουν όλο αυτό το δηλητηριώδες αέριο της κάψης μέσα στην πόλη για να το αναπνέουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για καρκίνο, κύριε Κουλαλή, να το πούμε ανοιχτά. Οι κάτοικοι έχουν αντιληφθεί και της περιοχής και θέλουμε με το συλλαλητήριο να ευαισθητοποιήσουμε και όλη την πόλη να μην το επιτρέψουν αυτό. Γιατί, ξέρετε, ήδη η Θεσσαλονίκη είναι επιβαρημένη από τα ελληνικά πετρέλαια, το μεγάλο εργοστάσιο της ΕΚΟ και τη δυσοσμία στις δυτικές συνοικίες, οι οποίες όταν έχει υγρασία και δεν φυσά είναι πραγματικά αβίωτη. Δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρο κυριολεκτικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε τώρα και την καύση των απορριμμάτων. Είναι ζητήματα τα οποία το λαϊκό εργατικό κίνημα, άνθρωποι της καθημερινότητας, έχουν οργανωθεί. Είναι εντυπωσιακή η οργάνωσή τους. Είχαν συναντηθεί και πριν 1,5 μήνα με τον γραμματέα του κόμματος εδώ, με τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, σε μια συνάντηση όπου εκθέσανε το σχέδιό τους, εκθέσανε τις ενέργειές τους. Είπανε πώς βλέπουν τα πράγματα, είπαν πώς οργανώνουν τον αγώνα τους. Απέναντι όμως, πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Κουλαλή, απέναντι δεν έχουν μόνο ένα εργοστάσιο και έναν καπιταλιστή, ένα εργοστασιάρχη, έχουν και μια κυβέρνηση, έχουν και μια περιφέρεια, έχουν και τους δήμους. Υπάρχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να περάσει κανείς, κύριε Δελή. Ορίστε. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ξεχνάμε, αλλά μόνο αυτή είναι αυτή η κανοναρχή, έχει κρατάει την παγκέτα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Μια πράσινη ανάπτυξη, γυρίστε εμπαρόντο να πούμε εδώ ότι τέτοια κάψη απορριμμάτων προορίζουν και για την Δυτική Μακεδονία με αφορμή την λεγόμενη πολυγνητοποίηση. Εντάξει, η πράσινη ανάπτυξη στην πραγματικότητα είναι να ροκανίσουν τα πράσινα αρπακτικά, οι μεγάλες πράσινες εταιρείες, να ροκανίσουν δισεκατομμύρια κονδύλιων. Νομίζω θα πάρουν και το μεγαλύτερο κομμάτι από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, αυτή η πολιτική, προσέξτε, αυτή η πολιτική, κύριε Κούλαλη, που στο εσωτερικό βλέπουμε ότι απροκάλυπτα και ανενδίαστα ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ευνοεί το κεφάλαιο, την καπιταλιστική ανάπτυξη και συμπιέζει, διαλύει, εξαφανίζει δικαιώματα των εργαζομένων όλο και περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι κυκλοφορεί στον αέρα η είδηση ότι επίκειται ένας συνδικαλιστικός νόμος. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Είναι βέβαιο ότι θα περικόψει και άλλο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Και αν συνδεθεί μάλιστα και με τον νόμο για τις διαδηλώσεις, νομίζω ότι φτιάχνει ένα ακόμα πιο αντιδραστικό πλαίσιο. Ναι. Βεβαίως και θα συνδεθούν, συνδέονται αντικειμενικά. Ο ένας νόμος συμπληρώνει τον άλλον. Θα απαγορεύεται στους εργαζόμενους να συνδικαλίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Θα τους απαγορεύεται να διαδηλώνουν έξω από τους χώρους δουλειάς. Με λίγα λόγια, θα τους απαγορεύεται να μιλάνε και το μόνο που θα τους επιτρέπεται είναι να δουλεύουν με σκυμμένο το κεφάλι και να μην διεκδικούν τίποτε. Αυτή λοιπόν η πολιτική που έχει αυτό το χαρακτήρα στο εξωτερικό εμφανίζεται, είναι η ίδια, για τους ίδιους πάλι δουλεύει, εμφανίζεται με ένα άλλο μανδύα, εμφανίζεται με το λεγόμενο μανδύα της εθνικής πολιτικής. Εδώ, κύριε Δελή, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει ένα σχόλιο σήμερα στο φίλο του Ριζοσπάστη ότι ουσιαστικά η τουρκική επιθετικότητα, και το αναφέραμε και προηγουμένως με την Λαμπρινή Θωμά εδώ, εκδηλώνεται ακριβώς στο πλαίσιο των σχεδιασμών τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο του ΝΑΤΟ, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά μία εργαλειοποίηση της Τουρκίας, η οποία, να το πούμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά, της αφήνουν λιτά τα λουριά προκειμένου να είναι ο μπαμπούλας απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία. Σωστά. Και την ίδια ώρα, σύμφωνα με το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχουμε ποια κατάσταση, να καταρρέει ξανά, ας πούμε, το ευρωατλαντικό παραμύθι. Και αν ναι, τι εννοούμε με το καταρρέει πια για άλλη μια φορά το ευρωατλαντικό παραμύθι. Και από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου.
Εάν όντως, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαφωνήσει κανείς ότι έχουμε εργαλειοποίηση της Τουρκίας από τους τρεις διεθνείς οργανισμούς, από τους δύο διεθνείς οργανισμούς και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν υπήρχε εργαλειοποίηση, πόσο χειρότερα κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος θα ήταν τα πράγματα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας? Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, κύριε Κούλαλη, και από την αρχή. Καταρχήν, εάν κανείς δεν δει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται και λειτουργούν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, μέσα στο οποίο εκδηλώνεται απροκάλυπτα πια η τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, που φτάνει μέχρι και στην αμφισβήτηση, στην ανοιχτή αμφισβήτηση πια των διεθνών συνθήκων που καθορίζουν τα σύνορα, κάτι το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Εάν δεν δούμε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, ό,τι είναι το πλαίσιο, δηλαδή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο εκείνο, εντός του οποίου οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις, οι υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ανταγωνίζονται τη Ρωσία, την Κίνα, για το ποια θα αποκτήσει τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε κατά την άποψή μας αντικειμενικά και σωστά και τα προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν και οι ανταγωνισμοί των σχέσεων των αστικών τάξεων, γιατί δεν ανταγωνίζονται λαοί, κύριε Κούλαλη. Mm-hmm. Το λέμε ανοιχτά αυτό. Δεν ανταγωνίζεται ο ελληνικός λαός με τον τουρκικό λαό. Ανταγωνίζεται η τουρκική αστική τάξη, την ελληνική αστική τάξη. Μια τουρκική αστική τάξη, η οποία αισθάνεται δυνατή και βεβαίως θέλει να πλώσει και άλλο τα πόδια της, να παίξει έναν ευρύτερο περιφερειακό ρόλο. Νομίζω ότι δεν το κρίνω. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και επειδή ακριβώς οι λεγόμενες δυτικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικανοί, mm-hmm. θεωρούν την Τουρκία ως πολύτιμο σύμμαχο και λένε από το πρωί ως το βράδυ ότι δεν πρέπει να διασαλευτεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια ότι δεν πρέπει να φύγει η Τουρκία από το δυτικό στρατόπεδο, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους έτσι ώστε να την κρατήσουν. Με βάση αυτό λοιπόν, από τη μια έχουμε την Τουρκία να αναθαρεύει, καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο είναι αέρα στα πανιά της, mm-hmm. να αισθάνεται σαν πολύ φερνινήφη, να εκβιάζει, να απαιτεί, να προκαλεί, να επιτίθεται όλα όσα κάνει τα τελευταία χρόνια σταθερά και με όλες τις κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι μόνο. Τώρα η τουρκική επιθετικότητα δεν ξεκίνησε με τον, mm-hmm. με τον Ερντογάν, θυμόμαστε οι παλιότεροι. Και από απλά ίσως εντάθηκε. Έχουμε τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις που δείχνουν ανοχή και πολλές φορές και ενθάρρυνση στην τουρκική επιθετικότητα να καλούν την Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου, να διαπραγματευτεί. Άρα γιατί, κύριε Κούλαλη, κυριαρχικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ απλά στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Να το πω έτσι πιο απλά και πιο σχηματικά, mm-hmm. οι Αμερικανοί, οι Νατοικοί, οι Ευρωπαίοι, όπως θεωρούν το Αιγαίο, το θεωρούν ως ενιαία στρατιωτική επιχειρησιακή ζώνη, ακριβώς θέλουν να το αξιοποιήσουν και ως ενιαία οικονομική ζώνη, προκειμένου τα δικά τους μονοπόλια, οι δικές τους μεγάλες εταιρείες, γιατί η Exxon, η Total και τα λοιπά, όλες αυτές οι εταιρείες, βεβαίως δεν είναι ούτε ελληνικές ούτε τουρκικές, αυτές θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Περί αυτού πρόκειται, είναι ένα πολύ μεγάλο σύνθετο και άγριο παζάρι που εξελίσσεται. Αυτό το παζάρι απειλεί την ειρήνη, αποσταθεροποιεί την περιοχή και αποτελεί ευθεία, θα έλεγα, ευθύτατο κίνδυνο και για τον τουρκικό λαό και για τον ελληνικό λαό. Η απεμπλοκή από αυτό το παζάρι είναι mm-hmm. η μόνη διαφυγή για τους λαούς και για τον ελληνικό λαό. Απλά, κύριε Δελή, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ακριβώς τα πράγματα τηρούνται έστω προσηματικά σε ένα επίπεδο που δεν έχουμε για την ώρα στρατιωτική σύραξη. Ακριβώς μάλιστα, γιατί και οι δύο βρισκόμαστε στους ίδιους διεθνείς οργανισμούς. Το ακούμε και αυτό, το mm-hmm. ακούμε και αυτό, μόνο που αυτό, κύριε Κούλαλη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άγχος και η αβεβαιότητα της υπεριαλιστικής ειρήνης. Αυτή είναι η ειρήνη που ζούμε. Είναι μια υπεριαλιστική ειρήνη, μια ειρήνη με εκβιασμούς, με το πιστόλι στον κρόταφο κυριολεκτικά του λαού μας και των λαών της γύρω περιοχής. Προσέξτε, δεχτείτε αυτό για να μην έχουμε χειρότερα. Και να σας πω κάτι, κύριε Κούλαλη, mm-hmm. είναι κάτι που το έχει πει και το έχει πει το κόμμα μας, ότι οι συμβιβασμοί μπορεί να υπάρξουν. Mm-hmm.
Και από ό,τι φαίνεται θα είναι οδυνηρή για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σε απαλλάξουν για πάντα από τις επόμενους ανταγωνισμούς και από τις επόμενες αναμετρήσεις που μπορεί να έχουν πολεμικό χαρακτήρα. Γιατί πολύ απλά, κύριε Κούλαλη, όταν ένας εκβιαστής αντιληφθεί ότι ο εκβιασμός του έπιασε μια φορά, θα επανέλθει. Δεν θα σταματήσει να εκβιάζει. Πολύ δε περισσότερο, πολύ δε περισσότερο όταν αισθάνεται ότι έχει τέτοιους και τόσους προστάτες. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι κωμωδία η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι είναι ένα serial κωμωδίας αυτό που εξελίσσεται με τις συνόδους κορυφής, όπου πηγαίνουν κυριολεκτικά τις περιβόητες κυρώσεις, τις πηγαίνουν από μήνα σε μήνα, τα Χριστούγεννα, την Άνοιξη, το Φθινόπωρο κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί, και σοβαροί άνθρωποι στη χώρα μας, σοβαροί άνθρωποι που πέρασαν και από υπουργικά καθήκοντα, έχουν πει ότι σε κάθε περίπτωση, σε μια τέτοια περίπτωση αναμέτρησης με την Τουρκία, θα είμαστε μόνοι μας. Η προσφυγή στη Χάγη θα μπορούσε να ήταν λύση, κύριε Δελή. Δείτε, έχουμε πολύ σοβαρές ενστάσεις για αυτήν την προσφυγή. Όχι μόνο γιατί καταρχήν η Τουρκία την αρνείται και δεν έχει αναγνωρίσει το δικαστήριο της Χάγης, όπως εκτός των άλλων δεν έχει αναγνωρίσει ούτε το δίκαιο της θάλασσας. Και να πούμε εδώ ότι αυτό το δίκαιο της θάλασσας δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το Ισραήλ, με το οποίο εμείς συμμαχούμε, υποτίθεται, για να εφαρμόσει το δίκαιο ούτε το διεθνές και η Τουρκία. Καλά. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, πολύ σωστά θυμάστε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια συνθήκη, μιλάμε τώρα για συνθήκες μάλλον, οι οποίες είναι απειλητικότατες, είναι αρνητικότατες για τις ελληνικές θέσεις. Αλλά έρχομαι τώρα στο δικαστήριο της Χάγης. Πέραν το ότι η Τουρκία δεν το έχει αναγνωρίσει, ξέρετε, για να πάνε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτό το δικαστήριο, αλλά και στα αστικά δικαστήρια, για να πάνε δύο άνθρωποι σε ένα δικαστήριο, θα πρέπει. Κύριε Δελή, σας κάνουμε, αν μπορείτε, μείνετε σταθερός στη θέση σας. Αυτό δεν είναι δύσκολο για τα κουκουέ. Ναι, όχι, σε κάθε περίπτωση. το δέχομαι ως φιλοφρόνηση, κυρία. Φιλοφρόνηση είναι, φιλοφρόνηση. Ναι, συμφωνώ, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Συνεπώς, υπάρχει ένα ζήτημα για το τι τελικά θα περιέχει αυτό το περιβόητο συνυποσχετικό, το κείμενο δηλαδή της προσφυγής στη Χάγη. Και από την άλλη, αυτό το δικαστήριο, για να το δούμε, πόσο διεθνές είναι, ή μάλλον όχι πόσο διεθνές, πόσο αδέκαστο είναι. Δεν είναι αυτό που αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κωσόβου? Νομίζω πως ναι, γιατί τελικά παίρνει υπόψη του τους γενικότερους πολιτικο-στρατιωτικούς συσχετισμούς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Κόσοβο, σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειας της Σερβίας. Και όμως έρχεται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να αναγνωρίσει την ανεξαρτητοποίηση ενός προτεκτοράτου στην ουσία. Είναι απόλυτα κατανοητό. Για να σας πω, για να το πούμε, κύριε Θώμα, ο δρόμος για να ζήσουν ειρηνικά οι δύο λαοί είναι ότι όλοι οι λαοί είναι ότι αυτό παλεύει το κόμμα, είναι ότι θα πρέπει να κάνουν να παραμερίσουν στην άκρη τις αστικές τους τάξεις, να τους αφαιρέσουν την εξουσία. Όταν οι λαοί πάρουν την εξουσία, θα βρουν τον τρόπο να ζήσουν σαν γείτονες ειρηνικά. Μέχρι τότε, φυσικά, θα πρέπει οι διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα, και αυτό τέλος πάντων το όποιο διεθνές δίκαιο ισχύει και έχει τη σφραγίδα, ό,τι έχει απομείνει από ένα παλαιότερο συσχετισμό που λειτουργούσε και κάτω από την επίδραση του σοσιαλιστικού μπλοκ, ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται. Πολύ περισσότερο, και επιμένουμε σε αυτό, το ζήτημα των συνθηκών που καθορίζουν. Αλίμονο αν μπει κάποιος στη συζήτηση για την αλλαγή αυτών των συνθηκών. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, αυτή είναι η βάση για τη δική μας θέση, και βεβαίως, αν θέλετε, δείχνει και η σχέση που έχει το ΚΚΕ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, της γειτονικής χώρας, μια σχέση αδερφική, συντροφική, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν όχι μόνο δύο κόμματα, αλλά δύο λαοί να ζήσουν ειρηνικά στο μέλλον. Απαλλαγμένοι βεβαίως, απαλλαγμένοι από τους υπεριαλιστές και απαλλαγμένοι και από τις αστικές τους τάξεις. Τι ομάδα είστε? Στη Θεσσαλονίκη βρίσκομαι. Η ομάδα που υποστηρίζω είναι μια παλιά ιστορική ομάδα, είναι η ομάδα του Ηρακλή.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όφιλα να την κάνω την ερώτηση ως επίσης Θεσσαλονικιά. Γιατί έβαζα στοίχημα εδώ και με συγχωρείτε για την αλλαγή ότι είστε ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πειράζει. Τον Ηρακλή τον δεχόμαστε. Όχι, όχι. Το ότι όμως να σας πω να κάνω μια διευκρίνηση, και αυτό δεν το κάνω τώρα για κυπροκομματικούς λόγους, ότι αγαπάω την ομάδα μου, αλλά δεν τρέφω καμιά αντιπάθεια για τις υπόλοιπες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής και θα έλεγα ότι παλιότερα, επειδή έχω και μια αλφα ηλικία, παλιότερα τα παιχνίδια μεταξύ αυτών των ομάδων ήταν πραγματικά. Επειδή πήγαινα στο γήπεδο, είχαν πολύ ωραίο χρώμα και είχαν και. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Υπήρχε μια άλλη ατμόσφαιρα, ήταν μια άλλη εποχή, ίσως πιο ρομαντική, αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Μεγαλώσαμε με αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, με τον Χατζηπαναγή, με τον Κούδα. Είναι πράγματα που δεν τα ξεχνάμε. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.